Καλή τύχη με το σφάξιμο. Καλή ψαριά.
Τι είναι αυτό? Ένα κέρας. Να η άκρη του. Να τη φυσήξουμε? Χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Συνήθως πατάμε κάθε κουμπί και τραβάμε κάθε μοχλό που βλέπουμε. Το αποτέλεσμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πρέπει να αναπτύξουμε το ένστικτό σου. Το ήξερα. Φυσάμε το κέρας. Όχι. Δοκιμάζουμε την πυγμή σου. Έχω πυγμή. Μπόλικη. Δεν θα φυσήξω αν δεν το κάνεις κι εσύ. Δεν θα φυσήξω αν δεν το κάνεις κι εσύ. Δεν θα φυσήξω αν δεν το κάνεις κι εσύ. Μίστα! Δεν θα φυσήξω αν δεν το κάνεις κι εσύ. Ο πύργος θα μας οδηγήσει στο βουνό. Πάμε. Πιάνω 1-2 γράμματα, αλλά χρειαζόμαστε και τον υπόλοιπο δίσκο. Νομίζω τον πέτυχες. Ακόμα δεν τα διαβάζω αυτά. Άλλο ένα εδώ. Κοίτα, το Worm Serpent. Είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νόμιζα. Κοίτα, δαγκώσε τον Thor. Ή θα τον δαγκώσει. Φαίνεται σαν... Μυρίζει απέσια. Δηλητήριο.
Σύντομα θα μεταφράσουμε τις ρούνες του Μούσπελχάιμ. Λίστα! Τι ήταν αυτά τα πράγματα? Μύριζαν απέσια. Η μητέρα σου τα αποκαλούσε στήλους καταφρόνησης. Δηλητηριώδη μάγια. Αυτή μου έδειξε πως δεν παίξω δετερώνω. Τι? Απλώς είναι αστείο να τη φαντάζομαι να σε διδάσκει. Ναι. Πολύ ομίχλη εδώ πέρα. Κι άλλος νάνος. Μήπως να... Όχι. Είναι ασήμαντος. Συγγνώμη, αλλά... πώς βρήκατε αυτό το τσεκούρι? Αυτό αφορά μόνο εμένα. Ναι, αλλά δεν αμφιβάλλω, μα... ξέρω αυτή τη λεπίδα. Εμείς τη φτιάξαμε, αλλά... όχι για εσάς. Κάνε στην άκρη. Δεν μπορώ. Τη φτιάξαμε για κάποια που, δηλαδή, μου αρέσει αρκετά και πραγματικά θα δυσαρεστηθώ αν μάθω ότι της κάνατε κάτι. Ήταν της μητέρας μου. Την άφησε στον πατέρα πριν πεθάνει. Η Φέη πέθανε. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ατρόμητη πολεμίστρια. Και καλή γυναίκα. Εντάξει. Θα κάνω μερικές βελτιώσεις στο τσεκούρι. Μα δεν σου το ζήτησε κανείς. Ναι, σωστά. Ωστόσο ήξερα τη μητέρα σου. Και θα επέμενε να επιδιορθώσω την πράξη βανδαλισμού που έκανε στο τσεκούρι της ο... αδερφός μου. Το ήξερα. Είσαι ο αδελφός του Μπροκ. Το άλλο μισό της μάρκας είναι εδώ. Ο Μπλε είναι ο αδερφός σου. Ναι. Αν και το ταλέντο μου είναι ανώτερο. Δεν υπερβάλλω. Τορκίζομαι. Μη χαλάσεις ό,τι έκανε. Μόνο βελτίωσέ το. Ναι, όμως μπορείς να το ακουμπήσεις εκεί πέρα. Η λαβή είναι... Όχι. Βρώμικη. Καλά τότε. Απλώς θα... Ξεραμένο αίμα είναι. Τι έφτιαχνες εκεί? Α, αυτό. Ο κουβαλητής των ουρανών. Στο βουνό επάνω υπάρχει αυθονία σπάνιων πόρων. Όταν τους εξορίξω, θα πρέπει κάπως να τους κατεβάσω. Μπορείς να το φτιάξεις? Δεν έχω ιδέα. Έφτιαξες το τσεκούρι για τη μητέρα μου? Θα τα αναγνώρισα παντού. Ρώταμε. Ένα από τα καλύτερά μας έργα. Εμπλουτισμένο με τα αντιχούντα ουρλιαχτά 20 παγωμένων τρόλ. Πάνω κάτω. Αλλά γιατί εκείνη? Πώς τη γνώριζες? Μας αναζήτησε στην αρχή. Ήταν ιδιαίτερη γυναίκα. Ήθελε να προστατεύει τους ανθρώπους. Νομίζαμε ότι ήταν μια ευκαιρία να δώσουμε την εξουσία σε κάποιον που θα τη χρησιμοποιούσε για καλό σκοπό. Μιλούσε ακόμα και τη μητρική μας γλώσσα. Έλεγε
Μάδουριν σεμ γένγκουρ. Έγιν δίκουμ χάνς. Γένγκουρ άιν. Σωστά. Εντυπωσιακό. Βλέπω εκείνη στα μάτια σου. Ξέρεις. Ευχαριστώ, Σίντρι. Μη μαγγίζεις. Τι? Όχι, δεν σε άγγιξα. Ούτε πρόκειται. Θα επιστρέψω μετά. Να προσέχετε που πάτε. Δεν υπάρχει κανείς καλός εκεί έξω. Όλοι οι άνθρωποι έφυγαν. Βασικά, μισό της γενικεύσης, μα όλοι προσπαθούν να σε σκοτώσουν. Χρήσιμο. Ξέρω ότι δεν με αφορά, αλλά αν ήμουν στη θέση σου, θα ξέπλαινα το ζωγραφισμένο σύμβολο στο λαιμό. Μας είπαν ότι θα μας προστάτευε. Ήταν ψέμα. Όχι, είναι σύμβολο προστασίας, σίγουρα. Αλλά δεν μπορείς να μετατρέψεις τη χρωστική ουσία σε βαφή χωρίς να την αναμίξεις με ούρα αγριόχειρου. Αυτό είναι καλύτερο από το θάνατο. Ίσως λίγο. Καλά, δικό σου είναι ο λαιμός. Χρειαζόμουν κάτι να με αποφάσω. Παλούσες αυτά. Είχαμε κάτι άλλο να πούμε. Ατρέα, κοντά μου. Εντάξει, έρχομαι. Yeah!
Προσέχετε! Ακόμα το φτιάχνω! Ηλίθιο σκουπιδάριο! Τι έχεις πάθει! Δεν ξέρω. Πλησιάζουμε στο βουνό. Ναι. Πού? Φύγαμε. Μια θανάσιμη κατάρα. Χρειαζόμαστε γι' αυτό. Είναι κλειδωμένη καλά. Τι θα έλεγες να την κουβαλήσω εγώ για τα τελευταία μέτρα? Σου είπα όχι. Γιατί? Αφού σήμαινε περισσότερα για μένα. Τι? Εννοούσα, ήμασταν περισσότερο χρόνο μαζί. Εσύ έλειπες για κυνήγι. Σταμάτα να μιλάς.